βγήκαν στους δρόμους της Λευκωσίας οι εργαζόμενοι του κλάδου έτοιμους χειροδέματος και βροντοφώναξαν για την επαναφορά της υπεροριακής τους αποζημίωσης στην πρώτου 2013 εποχή. 10:30 το πρωί και οι απεργοί άρχισαν την πορεία τους από την πλατεία Ελευθερίας προς το Υπουργείο Εργασίας. Είναι από εδώ κάμε πίσω το 13, θέλουμε τα πίσω. Εσύ που το 20 που παρανομούν. Απεργούμε και αντιπινούμε, έλεος. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το τραβήσει στάγρα, και καλά κάμνη. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του σχηροδέματος δεν είναι διατεθειμένοι να τα βάλουν κάτω μέχρι να ικανοποιηθούν στο έπακρον τα αιτήματά τους. Να καταλάβει η κοινή γνώμη ότι ζητούμε κοινά που είχαμε, όχι θέλουμε κάτι παραπάνω. Έχουν διαστρεβλώσει πάρα πολύ την αλήθεια. Όσε ένα τέλος σε αυτή την τραγωδία, πρέπει να πληρώνεται η υπερορία. Κατά την άφηξή τους στο Υπουργείο Εργασίας, οι απεργοί ζήτησαν και είχαν συνάντηση με τον Γιάννη Παναγιώτου, στον οποίο επέδωσαν ψήφισμα διαμαρτυρίας, με το οποίο ζητούν μεταξύ άλλων την παρέμβασή του προς την εργοδοτική πλευρά για τήρηση των συμφωνηθέντων. Να μας ηρωνεύονται ότι δήθεν παίρνουμε λεφτά πολλά και δήθεν είμαστε αχάριστοι. Εάν ήμασταν αχάριστοι, κύριοι, σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Θα ήμασταν από το 2018 στους δρόμους. Παρά τις εκκλήσεις του Γιάννη Παναγιώτου, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να συνεχίσουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. Εάν χρειαστεί να περάσουν πολλές εβδομάδες ή πολλοί μήνες για να υποκύψει η μία πλευρά στην επιθυμία της άλλης, στο μεσοδιάστημα το κόστος που θα πληρώσει η κυπριακή οικονομία και η κυπριακή κοινωνία θα είναι μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο όφελος. Την ερχόμενη Δευτέρα, σε έκτακτη συνεδρίασή της, η ΟΕΕΒ θα εξετάσει τα τελευταία δεδομένα και θα λάβει αποφάσεις για μια γενικευμένη αντίδραση.